Σε παραλίες και κλιματιζόμενους χώρους αναζητούν δροσιά οι κριτικοί και οι επισκέπτες του νησιού, καθώς ο υδράργυρος χτυπά κόκκινο. Συνθήκες καύσωνα καταγράφονται από χθες στην κεντρική Ελλάδα, με την Κρήτη να επηρεάζεται σε μικρότερο βαθμό, πλην όμως με θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά τόπους τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπηρετική χώρα θα σημειωθούν αρκετά υψηλές τιμές και για συγκεκριμένες περιοχές όπως είναι η Θεσσαλία, η Βοιωτία, καθώς επίσης και τα κεντρικά της Πελοποννήσου αλλά και κάποιες δυτικές περιοχές, όπου εκεί το θερμόμετρο αναμένεται ότι θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, δίνοντας σε πολύ τοπικό επίπεδο και αρκετά υψηλότερες τιμές. Η θερμή εισβολή από τα νότια ανεβάζει τη θερμοκρασία πάνω από τους 33 βαθμούς σε όλο το νότιο τμήμα της Κρήτης, ενώ και στις δυτικές περιοχές ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στα ύψη. Φυσικά θα υπάρξουν και περιοχές, αλλά πάντα σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι για τον κάμπο της Μεσαράς, νότια του Ρεθύμνου, νότια των Χανίων, για την Ιεράπετρα, όπου εκεί οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν και τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτό όμως θα οφείλεται καθαρά σε τοπικούς γεωμορφολογικούς παράγοντες. Ο συνδυασμός ζέστης και υγρασίας προκαλεί αίσθηση δυσφορίας στους κατοίκους του νησιού, ενώ το παζλ συμπληρώνει η θολότητα στην ατμόσφαιρα που πάντως δεν προκαλεί ανησυχία. Όσοι ανυπομονούν για πιο δροσερές ημέρες, μάλλον πως θα απογοητευτούν, καθώς δεν προβλέπεται μεταβολή σε σύντομο χρόνο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό βέβαια θα είναι η διάρκεια που αναμένεται να επικρατήσει αυτό το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών, μιας και μέχρι την Κυριακή δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι ιδιαίτερα και οι ελάχιστες ακόμα τιμές θα διατηρούνται κοντά στους 24 μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου. Ειδικοί υπενθυμίζουν σε όσους βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους ή σε παραλίες την επικινδυνότητα της ηλιακής ακτινοβολίας από τις 10 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα και συστήνουν τη λήψη μέτρων προστασίας.